Οι επικοινωνίες που έχεις με τον κόσμο, μετά τις αναρτήσεις που έκανες, τρεις νομίζω είναι πολύ συγκεκριμένες, ήτανε μόνο για θέματα υγείας, ήτανε και για αυτή τη δύναμη που λες τώρα? Ό,τι μου έρχεται στο μυαλό πλέον, προσπαθώ με κάποιο τρόπο και αυτό θέλω να είμαι επικοινωνιακή. Τα social media με έχουν βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτό. Τα χρησιμοποιώ και λέω πάρα πολύ ό,τι αλήθεια μου έρθει στο μυαλό για οτιδήποτε θέμα. Ναι. Κοινωνικό, προσωπικό, για ό,τι θέμα μου έρχεται στο μυαλό πλέον. Ναι. Ναι. Μ' αρέσει πάρα πολύ να επικοινωνώ, να το επικοινωνώ και να δω, να παίρνω feedback, να μιλάω. Ναι, ναι. Επαγγελματικά σκέφτεσαι καθόλου? Επαγγελματικά, εκτός ότι ξαναγύρισα στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά και προσπαθώ να ξεκίνησα για πρώτη φορά τη σχολή που είχα περάσει όταν ήμουν 19 ετών. Σοβαρά. Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών. Ναι, ναι, ναι. Αφού δεν σε διαγράψανε, πάλι καλά. Δεν με διαγράψανε. Εξακριβωμένο αυτό το λέω. Πήρα τηλέφωνο με αξιοκρατικές διαδικασίες. Και γύρισες να σπουδάσεις αυτό που έχεις περάσει τα 19. Ναι, ναι, ναι. Και τελείωσα το πρώτο εξάμηνο. Το δεύτερο εξάμηνο δεν. Επειδή έχω και πολλές υποχρεώσεις άλλες. Γιατί έχω και μια μικρή επιχείρηση με τον αδερφό μου την οποία τρέχουμε και πρέπει να είμαι και εκεί. Δεν τα πάω τόσο καλά, αλλά στο πρώτο εξάμεινο πέρασα 6 μαθήματα. Να ρωτήσω κάτι. Γιατί επέστρεψε μια σχολή που από τα 19 μέχρι τα αυτά την είχες αφήσει? Ως εκκρεμότητα? Όχι, είχα περάσει παιδί μου απλά στο πανεπιστήμιο. Είχα δώσει πανελλήνιες, πέρασα σε μια σχολή, ΑΕΗ, ανώτατη σχολή. Χάρηκα, πήρα την ικανοποίηση, έδωσα την ικανοποίηση στο σπίτι μου ότι είμαι παιδί του πανεπιστημίου. Ωραία. Και μετά τους λέω, ωραία, τώρα θα δουλέψω στο κλαμπ. Η πόρτα μας στη Θεσσαλονίκη και θα τραγουδάω αυτό και αυτό. Ναι. Mm. Τώρα γιατί επέστρεψες τόσα τώρα χρόνια μετά? Γιατί πρώτα απ' όλα βρίσκω την σχολή ενδιαφέρουσα. Ναι, ναι, φυσικά, γιατί όχι. Ναι. Είναι μια σχολή με γλώσσες, με άμεση επικοινωνία για το τι γίνεται στον κόσμο. Έχει μέσα πολιτική. Τι γίνεται στον κόσμο και επειδή με ενδιαφέρει πλέον, είμαι σε μια ηλικία που με ενδιαφέρει πολύ περισσότερο όντως, από ό,τι από πριν. Στα 19. Ναι, ναι. Στα 19, τι συμβαίνει στον κόσμο, τι γίνεται, τι ευθύνη έχω εγώ γι' αυτό, πώς μπορώ να βοηθήσω. Άρα πας στα μαθήματα κανονικά, γράφεις. Ό,τι μπορώ. Θα σου πω την αλήθεια μου, πηγαίνω στους καθηγητές που μου αρέσουν. Όχι, δεν εννοώ, μου αρέσουν εννοώ. Ναι, καλή σαν καθηγητές. Και σε αυτούς που δεν μου αρέσουν, επειδή είμαι πλέον δεν κάθομαι να φάω το μάθημα το τυπικό. Όχι. Οπότε δεν σε νοιάζει να πάρει πτυχίο, σε νοιάζει να το σπουδάσει. Τώρα, αν έρθει, με τον ορισμό που θα πάω, δεν ξέρω σε πότε θα πάρω πτυχίο, αλλά εγώ είμαι και κάποιες φορές τόσο αποφασιστική που αν πω ότι θα μπω και θα το ξεπετάξω, θα γίνει. Μπράβο, Γιάννα. Ευχαριστώ. Ναι, είστε επαγγελματικά. Δεν περίμενα να πει το πτυχίο. Γιατί είστε επαγγελματικά. Δεν περίμενα να πει το πτυχίο. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, επαγγελματικά δραστηριοποιούμε τον αδερφό μας. Έχετε την εταιρεία. Ναι, ναι, ναι. Αυτό το μικρό οικογενειακό πράγμα που έχουμε. Τι εταιρεία είναι? Real estate. Α, real estate. Ναι, ναι, ναι. Σου αρέσει? Και δεν είναι το όνειρό μου, είναι το εισόδημά μου. Ναι. Είναι το εισόδημά μου και το τρέχω με πάρα πολύ ρυθμό που με εξυπηρετεί τόσο όσο για να είμαι εγώ καλά. Ναι, ναι, ναι. Και να περνάω καλά. Ναι. Εντάξει, είναι και σε άνθηση τώρα. Ναι, ναι. Νοικιάζετε, πουλάτε μόνο. Γιατί ενδιαφέρεσαι? Ναι, άμα νοικιάζετε. Εξαρτάται. Μην φύγει από εδώ. Μην φύγει, κάτσε εδώ. Πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα να τα πούνε εδώ στο γραμμένο. Για να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χάρηκα πολύ που σα μάθαμε. Δεν ήσουν έκπληξη, γιατί σε συμπαθούσαμε από πριν. Ναι, μπορεί, είχαμε δει και συνεντεύξει, σε ξέραμε. Έχει πάρει πολύ μεγάλο χώρο. Πάρα πολύ. Και εγώ τα σκουλαρίκια μου έχουμε πάρει πολύ χώρο. Ευχαριστώ που μα δεχτήκατε και του τρει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό πτυχίο και...